Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανή από Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Και να σα ευχηθώ και με την ευκαιρία που τα λέμε από κοντά με το νέο σα ρόλο για πρώτη φορά. Καλή δύναμη και σιδεροκέφαλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάλι που είμαι εδώ. Λοιπόν, και εμεί ω δημοσιογράφοι, θέλουμε να πούμε ότι είστε ένα άνθρωπο που μα απαντά πάντα σε όλα τα ερωτήματα και κάνετε τη δουλειά σα όπω πρέπει. Αλλά Τώρα, επειδή η συγκυρία είναι δύσκολη, ενώ δύσκολη, υπάρχουν συνθετότητε, οφείλω να ρωτήσω κατα... πρώτα απ' όλα ένα πρακτικό ζήτημα για να το καταλάβουμε κι εμεί και οι τηλεθεατέ μα. Δεν αφορά τον κύριο Κασελάκη συγκεκριμένα. Είναι με αφορμή όμω το μήνυμα του κύριου Κασελάκη που έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο κύριο Κασελάκη έκανε χθε ένα βίντεο που προφανώ το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα. Ε, προκάλεσε ανάλυση και συζήτηση. Γιατί, Γιατί ο κύριο Κασελάκη στο βίντεο αυτό, που περιμέναμε να είναι ένα βίντεο υποψηφιότητα, δεν αναφέρει πουθενά υποψηφιότητα και τη λέξη εκλογέ. Θα μου πείτε τι είμαι εγώ τώρα να το Όχι, δεν είσαι. Θα λέει, είστε, αλλά είστε εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ρωτήσω, ο κ. Κασελάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι υποψήφιο και πότε θα είναι υποψήφιο, Πότε κάποιο θεωρείται υποψήφιο. Έχει όλο το χρόνο μέχρι τι 24 του μηνό να καταθέσει τα έγγραφά του, τα οποία θα συνοδεύουν κιόλα στην επίσημη επιθυμία. Άρα τώρα δεν να είναι υποψήφιο που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή δυνητικά υποψήφιοι είναι όλοι όσοι το σκέφτονται. Όχι, επίσημα εννοώ. Επίσημα <συγχ> δεν υπάρχει καμία Υποψηφιότητα. Α. Για τον απλούστατο λόγο, να σα δώσω ναι. ε, να καταλάβετε, γιατί είναι διαφορετική, διαφορετικό το στάντ το οποίο βρίσκεται ο καθένα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει ένα πλήρη φάκελο. Ο κύριο Πολάκης για παράδειγμα, έτρεξε πρώτο και κατέθεσε όλο του το φάκελο. Δεν έχει γίνει επικύρωση. Από το συνέδριο του κόμματο, ώστε να μπορούμε να πούμε επίσημα ότι είναι ένα από του υποψήφιου αριθμού Χ που θα διεκδικήσουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όμω πραγματικά δώσει την αρχή και το έναυσμα για τη δική του προεκλογική εκστρατεία με τον πιο θεσμικό τρόπο που ήταν αυτό που σα ανέφερα καταθέτοντα όλα Άρα, τα εκλογέ. Αλλά μέχρι στιγμή ο κ. Πολάκη είναι αυτό που έχει τηρήσει τα προαπαιτούμενα. Έχει τηρήσει με το δικό του σχεδιασμό ναι, ναι. και το δικό έχει του ρυθμό. Εμάς. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τηρήσει. Του διαδικαστικού. Ακριβώς. Το, ακριβώς. το, το βασικό κομμάτι και προφανώ το καταληκτικό yeah. είναι η επικύρωση από το συνέδριο. Πέραν αυτού, ω κόμμα, επειδή και οι άλλοι οι οποίοι εξέφρασαν είτε μέσω βίντεο, ε, όπω ο κύριο Φάμελο για παράδειγμα και ο κύριο Φαραντούρη, την επιθυμία του και καθαρά ότι εγώ θα προχωρήσω και στο επόμενο βήμα, ε, ω κόμμα, επειδή γνωρίζουμε τα μέλη, ε, θεωρούμε ότι δεν θα. Ε, κάνουν πίσω όπως το λέμε, αλλά θα προχωρήσουν και στην κατάθεση των εγγράφων για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ψήφο των μελών και των φίλων και όσων πολιτών θέλουν Ωραία. να προσέλθουν. Ε, δεύτερο πρακτικό και έρχομαι αμέσως στα ερωτήματα της Ελλήνης και του Δημήτρη για να καταλάβουμε δύο πρώτα βασικά πράγματα. Εχθές επίσης ο κ. Κασελάκης κάλεσε μέλη, μάλλον κάλεσε ανθρώπους πολίτες να γραφτούν μέλη και να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό το συνέδριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία απέπεμψε τον uh, κύριο Κασελάκη και κατά συνέπεια να μην χρειαστεί να γίνουν εκλογές στο κόμμα σας. Ναι, yeah, κοιτάξτε, το συνέδριο δεν έχει ξεκινήσει. Συνεπώς, ό,τι λέμε επάνω στο συνέδριο, είναι επάνω στις αποφάσεις των προηγούμενων οργάνων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, έχουμε την εντολή για να ξεκινήσει ένας προσυνεδριακός διάλογος, η οποία έρχεται από την Κεντρική Επιτροπή. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος σχεδιασμός, ότι το συνέδριο αυτό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, επικύρωση των υποψηφιτήτων και ένα δεύτερο χαρακτήρα, ο οποίος είναι πάντοτε για ένα πολιτικό κομματικό συνέδριο, μια έκδοση πολιτικής απόφασης. Άρα, συμπεραίνοντας από αυτό του το χαρακτήρα, θεωρούμε ότι αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα και δεν θα διευρύνει σε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα... Θα ολοκληρωθεί ο συνεδριακό διάλογος, θα εκλεγούν οι σύνεδροι, θα ξεκινήσει θα η διαδικασία. πρέπει να επικυρωθεί όμως. Και θα στη διαδικασία. Μπορεί θα το συνέδριο πέμπ. να ακυρώσει την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή που απέπαιμψε στον κύριο Κασελάκη, να το καταλάβουμε κι εμεί και οι τηλεθεατέ μα. Δηλαδή, ρωθάτε... αυτή τη στιγμή ο κ. Κασελάκη αποπέμφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί στο συνέδριο να μπει ένα ψήφισμα και να είναι ξανά πρόεδρο ο κ. Κασελάκη. Αυτό το συνέδριο, έτσι όπω συγκαλείται, δεν συγκαλείται για να εξετάσει την απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή. Όχι, αν μπορεί, μπορεί, αν μπορεί. Αν, θα θα μπορεί, εγώ σε αν είναι εφικτό, και όχι ως νομικός, δεν πρόκειται να ανοίξω συζητήσεις νομικού επίπεδου γιατί δεν θα σας βοηθήσουν. Ως εκπρόσωπος τύπου σας λέω ότι το κόμμα καλεί συνέδριο με συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο οποίο κατα... θέλει να καταλήξει. Εάν νομικά στη συζήτηση περί καταστατικών, περί συνεδριακών διαδικασιών, περί ό,τι ισχύει για όλα τα κόμματα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, να κάνουμε ένα κύκλο με νομικούς για να μπορέσουμε να καταθέσουμε ε, τι απόψει. Συνέδριο Αλλά μπορεί, λέω εγώ. Το συνέδριο είναι το ανώτερο γιατί είναι και το πολυπλήθη. Άρα μπορεί να ακυρώσει την κεντρική επιλογή. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καν μια τέτοια διαδικασία εφόσον όλοι έχουν ξεκινήσει όπω λένε άμεσα έμεσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συμμετέχουν σε ένα ράλι διαδικασία εκλογή προέδρου. Δεν νομίζω ότι πρέπει αυτή η κατάσταση να, να δυναματιστεί από οποιονδήποτε άλλο απο οποιονδηποτε Πιστεύετε ότι θα φτάσετε στο συνέδριο και το λέω γιατί. Γιατί αυτά που καθημερινά ακούμε δημοσίως και από τις δύο πλευρές είναι πραγματικά ακραία. Δεν δείχνουν ε, ένα κόμμα το οποίο ή στελέχη τα οποία είναι αποφασισμένα να κάνουν βήματα πίσω προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και στη συνέχεια μια, σε μία εκλογική διαδικασία. Εγώ που παρακολουθώ το ρεπορτάζ, έχω την αίσθηση ότι ε, θα γίνουν ακρότητες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ε, έτσι το εισπράτω εγώ. Ε, είστε αισιόδοξο ότι θα φτάσετε στο συνέδριο. Κοιτάξτε, για να μην φτάσουμε στο συνέδριο, κάπου θα πρέπει να χάσουμε το δρόμο μα. Οι ακρότητε στι οποίε αναφέρεστε, είναι λεκτικέ ή συμπεριφορικέ ή δεν έχουν κάποια μέχρι στιγμή εκφρασμένη πολιτική αντίρρηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαφοροποίηση τέτοιου επίπεδου που να οδηγούσε σε μια διάσπαση επάνω σε ένα βασικό ζήτημα πολιτικής. Άρα εφόσον δεν υπάρχει αυτό, σίγουρα θα πάμε στο συνέδριο γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο θα δώσει τέλος σε μια διαδικασία. Εάν μέσα στο συνέδριο ή πριν το συνέδριο ή μετά το συνέδριο προκύψει ένα ζήτημα πολιτικής ταυτότητας, Είτε για τη νέα ηγεσία, είτε για τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα είναι μια άλλη διαδικασία που ποτέ κανένα κόμμα δεν, δεν, δεν μπορεί να αποκλείσει. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ε, μιλάω για το πριν. Μιλάω για τη διαδικασία που θα γίνει πριν, γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρατόπεδα, πάρα πολύ συγκεκριμένα και ίσως και οριακά. Αυτό το οριακό κάνει, δίνει στα πράγματα μια μεγαλύτερη δυσκολία. Για μένα και είμαι υποχρεωμένο να σα το πω, αλλά και το πιστεύω, δεν υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν χ στρατόπεδα όπου χ ισούται με τον αριθμό των υποψηφίων. Όταν λοιπόν κατατεθούν όλε οι υποψηφιότητε, ο κάθε αγωνιζόμενο θα τρέξει για τη δική του και για αυτό που πιστεύει ότι είναι πιο ορθό. Το να τσουβαλιάσουμε, δεν το λέω αρνητικά, όλο το κόμμα και όλου του υποψήφιους σε δύο πλευρέ ίσω βοηθάει κάποιου, αλλά αδικεί και κάποιου άλλου οι οποίοι Μάλιστα. θέλουν να τρέξουν ένα τίμιο αγώνα. Άρα, με αυτό το αποτέλεσμα και με αυτή τη διάθεση, θα πάμε σε ένα συνέδριο, είτε είναι νη συν δύο, είτε είναι νη μειον δύο. Δηλαδή, όσοι είναι υποψήφιοι, όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα προχωρήσουμε σε μια τίμια εκλογική Μάλιστα. μάχη. Έλα, ε, κύριε εκπρόσωπε, σε δύο τελευταίε δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, το Πασόκ είναι κοντά στο 17%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μονοψήφιο και βαίνει και μειούμενο το ποσοστό του. Εσεί θα βγάλετε πρόεδρο, καλώ έχοντας των πραγμάτων, το Δεκέμβριο. Το Πασόκ θα βγάλει πρόεδρο σε δύο εβδομάδε. Σα ανησυχεί το γεγονό ότι μέχρι το, τα, τα, το Δεκέμβριο που εσεί θα βγάλετε πρόεδρο, το Πασόκ μπορεί να έχει φτάσει στο 20% και εσεί το 5%. Όχι, δεν μα ανησυχεί καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Νομίζω ότι και πέρυσι, στην ίδια εποχή, εμεί βρισκόμασταν σε μια διαδικασία μετάβασης με όλα τα προβλήματα τα οποία είδαμε τότε να αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Και παρόλα αυτά, προχωρήσαμε στην πραγματική αποτύπωση της δύναμη. Και τη ανταπόκριση που έχει ο κόσμο με την τότε ηγεσία και με το ε, τότε το 15% είναι η πραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν είναι αυτό, τότε είναι εύκολο για το Πασόκ. Για να έχει να αποτυπωθεί εκείνη να τη στιγμή, πάει να πει ότι στη συγκεκριμένη στιγμή ήταν το 15% και η δύναμη του Πασόκ αντιστοίχω πολύ χαμηλότερα από τη δική μα. Άρα, το πρώτο σκέλος είναι το αν φοβόμαστε ότι θα μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Στο οποίο απαντώ καταφατικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Από την άλλη πλευρά όμως το έχουμε ξαναζήσει. Υπάρχει όμως και μια τρίτη διάσταση, η οποία δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μόνο του, αλλά αφορά τη χρονική στιγμή μέσα στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το ΠΑΣΟΚ έχει ηγεσία πολύ πριν προχωρήσουμε εμεί αυτή τη διαδικασία. Έχει κάνει τι διαδικασίε αλλαγή, έχει βρεθεί σε πολύ χειρότερα νούμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιστρέψει σε ανώτερα από τα τότε και μπαίνει σε μια δεύτερη, κατά κάποιο τρόπο, δεκαετία πλέον από του χρόνου, όπου υφίσταται όχι χτυπήματα δημοσκοπικά, όπου υφίσταται τι επιπτώσει τη πολιτική μετάλλαξη μια κοινωνία. Εάν το ΠΑΣΟΚ φτάσει να ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως Μιλάτε σε αυτά τα συγκεκριμένα νούμερα. Πάει να πει ότι έχει προσαρμοστεί στη νέα εποχή γρηγορότερα από εμά. Μέχρι στιγμή δεν το βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω σαν πολίτη, όχι σαν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, το εύχομαι σε κάθε κόμμα να μπορέσει να περάσει στην επόμενη εποχή. Δεν βλέπω όμω και για το δικό μα το κόμμα, όπου είχαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία πέρυσι, κανένα λόγο να μην μπορούμε να περάσουμε εμεί σε αυτή την εποχή. Να ρωτήσω εποχή. ξανά κάτι πρακτικό. Εχθέ ο κύριο Γιώργο Τσίπρα, και δεν αναφέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά ω. Ως κάτι το οποίο ακούγεται ως άποψη και από άλλα στελέχη. Έθεσε το ζήτημα της διαγραφής του κυρίου Κασελάκη ε, αναφερόμενο στο καταστατικό και θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του κόμματος με το θεσμικό ρόλο αν θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση είναι όντως το τραπέζι δηλαδή υποψήφιοι ή υποψήφιες για την ηγεσία του κόμματός σας να διαγραφούν πριν καν αυτοί φτάσουν στην κάλπη. Πώ το ακούτε αυτό. Με κάποιο τρόπο και στο παρελθόν έχουμε δει σε άλλα κόμματα να έχουν συμβεί διαδικασίε τέτοιε. Κύριο Σιμήτη, νομίζω ότι είχε διαγραφεί <Και> τότε από τον ε, κύριο Ιωάννη Παπανδρέου. Παπανδρέου. Ήτανε... Υπάρχουν διαδικασίε στα κόμματα στα οποία μπορεί να συμβούν αυτά τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, ε, μπορώ να σα πω ξεκάθαρα ότι οποιοδήποτε στέλεχο είναι ελεύθερο να εκφράσει την άποψή του και να την κατηγορήσει. Βλέπετε προς πιθανότητα διαγραφών. Έκριση. Αυτό σα ρωτώ. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, όχι να προλάβω να αναγγείλω διαγραφέ, αλλά καν να βλέπουμε διαγραφέ. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου καλούμε κόσμο να εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω είπατε και λίγο ότι είπε και ο κύριο Κασελάκη, αλλά όχι και μόνο αυτό. Όλοι οι υποψήφοι και ο κύριο Πολάκη έχει πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι η συμμετοχή στη βάση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Mm -hmm. Και γι' αυτό να προχωράμε σε εξελίξει οι οποίε είναι τάχιστε. Άρα, εφόσον μιλάμε για εγγραφέ νέων μελών, το να μιλάμε για διαγραφή είναι κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, στο γενικό στρατηγικό πλαίσιο του κόμματο, άκερο. Το σέβομαι άποψη. Ο κ. στο βίντεο του ε, μίλησε για κίνδυνο αποκλεισμού των υποψηφίων. Ε, Εσεί μπορείτε να φανταστείτε του λόγου για του οποίου θα μπορούσε να, να αποκλειστεί ένα υποψήφιο πρόεδρο. Εγώ μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι οποιοδήποτε ακολουθήσει του όρου και τι προποθέσει δεν έχει να φοβάται κανέναν κίνδυνο διαγραφή. Εάν υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική την οποία δεν γνωρίζουμε και δεν έχει βάλει το κόμμα και θέλει να ακολουθηθεί από τον χ υποψήφιο ψή, αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω εξ αρχή το πού μπορεί να καταλήξει. Ωραία. Ε, κάτι ακόμα. Χρησιμοποίησατε αρκετέ φορέ τη λέξη διάσταση για το πώ βλέπουμε τα πράγματα. Ε, την αλλάζω λίγο και πάω σε μια παραλλαγή και πάω στη διάσπαση. Το κόμμα σα έχει υποστεί διασπάσει. Και από αυτά πάλι που ακούω, από το Δεν μένω αν βγει ο Κασελάκη, «δε αν, αν γίνει το αντίστροφο, αν βγει ο Φάμελο ή ο Πολάκη, ε, ρωτώ πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο διάσπαση. Γιατί θα έχετε ακούσει πολύ περισσότερε φορέ από ότι εγώ ε, στελέχη του κόμματό σα, τα οποία λένε ότι εγώ, σε περίπτωση που εκλεχθεί ο κύριος Κασελάκη, δεν θα μείνω στο κόμμα. Είναι πολλοί αυτοί. Ναι, δεν λύτε, χρειάζεται però... να σα του απαριθμίσω. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μου του απαριθμίσετε, γιατί μιλάτε για πρόσωπα τα οποία μπορεί να πολλαπλασιαστούν ή να μειωθούν. Ε, όταν όμως μιλάμε για διασπάσεις, μιλάμε για πλευρές οι οποίες διαφωνούν και όχι για συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπάρχουν οι αποχωρήσεις, υπάρχουν και οι διασπάσεις. Ε, η πλευρά των 87 ως ή των 100, 100 ναι. μπορεί να φύγουν σε περίπτωση που εκλεχθεί ο κ. Κασελάκης ή δεν παίρνετε εσεί ένα τέτοιο κλίμα... Κοιτάξτε, καμία πλευρά, δεν θέλω να πω μόνο για αυτό που ονομάζεται ναι. τώρα πλευρά 87 ή η πλευρά του κυρίου Κασελάκη. εφόσον προσδιορίζεται στο δημοσιογραφικό και δημόσιο λόγο είτε από αριθμό είτε από ονόματα, δεν θεωρώ ότι μπορεί να προκαλέσει διάσπαση. Για τον απλούστατο λόγο που σας προείπα, ότι όταν θα αποκτήσει μια συνοχή ιδεολογική ή πολιτική, τότε μπορούμε να μιλάμε για διάσπαση. Αν θα μπορεί να, αποκρι... να προβλεφθεί κάποια αποχώρηση, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν είναι επί της παρούσης καθόλου επάνω στα χαρτιά καμίας πλευράς ως κομμάτι χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα προκύψει μετά από την εκλογή νέου Προέδρου. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η Κεντροαριστερά αφορά ένα κομμάτι που στη συζήτηση περιέχει τον όρο διαπλοκή. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να μιλά διαρκώ για την ανάγκη ύπαρξη ενό κεντροαριστερού φορέα ή συνεργασιών. Ε, ακούω πλέον τον κύριο Κασελάκη να συνδέει έντονα την κεντροαριστερά με την α, διαπλοκή. Και θέλω να σα ρωτήσω ξανά με το θεσμικό σα ρόλο να μα πείτε αν για το ΣΥΡΙΖΑ επίσημα κεντροαριστερά ήσουν διαπλοκή. Δεν μπορεί αυτό να υποθεί σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, η διαπλοκή και η καταπολέμηση τη διαπλοκή είναι μια αγωνία κάθε Έλληνα πολίτη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και η αγωνία κάθε Έλληνα πολίτη, ό,τι και αν έχει ψηφίσει οποτεδήποτε. Από εκεί και πέρα, εάν εμεί κατά την περίοδο διακυβέρνηση έχουμε να αποδείξουμε ότι βρεθήκαμε μακρύτερα από αυτή τη διαπλοκή, όπω τουλάχιστον αφουγκραζόμαστε από τον κόσμο και από την, από, από, από την ελεύθερη αγορά, από την κοινωνία, από τον εμπορικό κόσμο, ότι έτσι ήταν, αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε και να το μεταγγίσουμε σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή τη πολιτική μα και του κόμματο. Άρα, το αν πρέπει ή δεν πρέπει να δείξουμε. Πρόσημο χώρου ή πολιτική σε ένα χαρακτήρα τον οποίο αγωνίζονται όλοι όσοι πιστεύουν στο καλό αυτή τη χώρα ενάντια, νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστεί ούτε στην αριστερά, ούτε στην κεντροαριστερά, ούτε σε κανένα πολιτικό χώρο. Άρα δεν συνδέεται όνομα. την κεντροαριστερά Άρα, με τη διαπλοκή. Η διαπλοκή είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμάται στο όνομα του ελληνικού λαού οπουδήποτε και αν προσπαθεί να διεισδύσει. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα, πιστεύω με κανένα χώρο. Μπορούμε να το συνδέσουμε με περιόδου διακυβέρνηση, γιατί σίγουρα κάποτε κάτι θα έχει έρθει στο φω, αλλά πρέπει τουλάχιστον στον χώρο τον οποίο εκπροσωπούμε να Ως. το συνδέουμε με τον αγώνα μα ενάντια. Mm -hmm. Μάλιστα. Ε, να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Το τελευταίο ερώτημα, ε, Εάν θα μπορούσατε να ελέγξετε αυτό το κόμμα τοξικότητας και από τις δύο πλευρές. Ε, το, ε, ε, το, κλίμα. Το κλίμα της τοξικότητας που υπάρχει. Ε, 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 αν θα μπορούσατε ώστε γιατί, γιατί μέχρι τις εκλογές έχετε μπροστά σα σχεδόν δύο μήνες. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει έτσι, ε, με χαρακτηρισμούς και από τις δύο πλευρές, προφανώς mm. η κατάληξη στην κάλπη θα είναι με δραματική. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ε, και δημοσκοπικά, αλλά και οι πολίτες που θα προσέλθουν για να ψηφίσουν θα είναι ελάχιστοι. Θα έχει απαξιωθεί το, 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 το κόμμα σας. Είναι ένα χαρακτηριστικό που σίγουρα δεν μας κάνει περήφανος σε καμία περίπτωση. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε καταστάσεις οι οποίες βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά θα εμφανιστούν και σε άλλους χώρους και σε άλλα κόμματα. Στην εκλογική διαδικασία του Πασόκ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι ίδια η τάση ή η φόρτιση. Αλλά παρόλα αυτά βλέπετε και εσείς ότι υπάρχουν... Σχέση, τώρα, Αυτό ήθελα να πω ότι υπάρχουν διαφωνίες. Ανάλογα με την πίεση που έχει ο εκάστοτε χώρο και το εκάστοτε κόμμα στη συγκεκριμένη στιγμή που καλείται να κάνει τα βήματα, βγαίνει και μια υπερένταση, μια τοξικότητα ή μια όπως ναι, το είπατε Ναι, αλλά είδατε και εσείς, ότι το Πασόκ ε, δεν είναι, είχε τέτοιο κλίμα. Πραγματικά δεν είχε τέτοιο κλίμα, τουλάχιστον δημόσια. Το τι γίνεται μέσα δεν το γνωρίζουμε και εύχομαι ποτέ να μην έρθει κάτι Συρίζα, παραπάνω. Πιστεύω ότι και εσεί πιστεύετε πω δεν συμβαίνουν στο Πασόκο. Αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο Τώρα. καιρό Αυτά είναι, νομίζετε... είναι μια αποσυμπίεση μια τεράστια προηγούμενη περίοδου και μια μικρότερη προηγούμενη περίοδου, οι οποίε δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν ένα βεντήλ, δηλαδή ένα κομμάτι που θα δώσει μια αποσυμπίεση σε μια ένταση που υπήρχε. Χωρί να θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα χώρο ο οποίο λειτουργεί περισσότερο δημόσια. Βγαίνει μπροστά στο δημόσιο λόγο και κάνει τα ενίκο ενδύμου. Θεωρώντα κιόλα αυτό είναι τίμιο και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνει χωρί να έχει να κρύψει τίποτα. Άλλοι χώροι τα κάνουν εσωτερικά. Στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είδαμε ότι υπάρχουν διαφωνίε και από τι κοινοβουλευτικέ ερωτήσει που κατατίθενται και μεταξύ πρώην και νυν. Πρωθυπουργών και προέδρων της κυβέρνησης, άρα λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχουμε δει και εκεί διασπάσεις, έχουμε δει αποχωρήσεις, έχουμε δει καταστάσεις οι οποίες έρχονται ενάντια σε αυτό που λέμε μια ενωμένη παράταξη. Αυτά για το συντηρητικό χώρο θεωρούνται ήπια. Μπορώ να σας πω ότι σίγουρα στα πίσω τραπέζια είναι διαφορετική η κατάσταση. Εμάς τα πίσω τραπέζια με τα μπροστά τραπέζια είναι ενώπιον των ψηφοφόρων και ενώπιον του ελληνικού λαού. Γι' αυτό από τη μία πλευρά να το περιορίσουμε, απ' την άλλη, να μην το φημώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε πολύ. Μα ακούσατε τέτοια ερωτήματα. Να είστε καλά, κύριε Παπαγίου. Εύχομαι κύριε. την επόμενη φορά να δώσουμε Βεβαίως. εκεί που χρειάζεται και στι πολιτικέ. Με χαρά να είστε εδώ το, το συντομότερο.